Να βλέπουμε τα προβλήματα και στην πηγή, να συζητάμε και με τους ανθρώπους οι οποίοι κληθήκαν να χειριστούν το πρόβλημα, ειδικά των σκουπιδιών, τους δημάρχους και την περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Γι' αυτό και ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο Γιάννης Τσιρόνης, είναι σήμερα στην περιφέρεια Πελοποννήσου, μάλλον αυτές τις μέρες στην περιφέρεια Πελοποννήσου, ξεκινώντας από την Κορινθία, όπου έγινε σύσκεψη και στην υπηρεσία Δασών και εδώ με τους δημάρχους για τα σκουπίδια. Ένα τεράστιο ζήτημα. Το οποίο το ζούμε, ευτυχώς εδώ πέρα το ζούμε σε πιο light μορφή. Πόλεις όπως η Τρίπολη ή ο Πύργος είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση. Θα πρέπει να λυθεί όμως, θα πρέπει να λυθεί με μια λογική που θα προστατεύει το περιβάλλον. Δεν θα βάζει χέρι στη τσέπη των πολιτών, στη τσέπη των δημοτών, αλλά απέναντίας θα αφήνει και κάποια κέρδη και στους Δήμους. Η ιστορία, η λογική της ανακύκλωσης στην πηγή και της κομποστοποίησης είναι αυτή η οποία είναι η λογική της κυβέρνησης και του Υπουργείου. Ωστόσο, πιθανώς και σήμερα, όπως είπε ο Υπουργός, να αναρτηθεί στη διαβούλευση ο καινούργιος εθνικός σχεδιασμός διαχείρισης απορριμμάτων, όπου εκεί επάνω θα κουμπώσουν και οι περιφερειακοί, αλλά και οι δυνατότητες που έχουν κάθε Δήμο να χειριστούν το πρόβλημα. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι είναι σημαντικό ότι ο αναπληρωτής υπουργός, ο κύριος Τσιρόνης, είναι εδώ σήμερα και έρχεται για να συναντήσει και τους δημάρχους και τον αντιπεριφερειάρχη και με τη δική μας την παρουσία, για έναν λόγο. Διότι το μεγαλύτερο βάρος έπεσε στην τοπική αυτοδιοίκηση για τη διαχείριση των απορριμμάτων, που είναι και το βασικό ζήτημα, και γι' αυτό το λόγο ήρθε εδώ για να αναλύσει τα χρηματοδοτικά και θεσμικά εργαλεία, τα οποία θα έχουν στη διάθεσή τους πλέον οι Δήμοι για να αναπτύξουν τα τοπικά σχέδια διαχείρισης όπως τα παρουσίασε. Επίσης, πρέπει να ενεργοποιηθούν οι πολίτες με κάποια κίνητρα και εκπαίδευση που πρέπει να δοθεί, και σε κάθε περίπτωση πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο διαλογής στην πηγή, ανακύκλωση και κομποστοποίησης, με κάποιες διαδημοτικές συνεργασίες, και από εκεί και πέρα, στο υπόλοιμα το οποίο θα έχουμε, να πηγαίνει σε χυτοί που θα δημιουργηθούν ένα νομό, αλλά θα μπορεί να πηγαίνει και για ένα διάστημα σε κάποιους ιδιώτες μέχρι να ολοκληρωθούν οι συμβάσεις. Δηλαδή, να υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα μέχρι να ολοκληρωθούν οι υποδομές, δηλαδή μέχρι να υπάρχει η χωροθέτηση και μέχρι να εξασφαλιστεί η λειτουργία χυτή, να έχουν μια διαχείριση στο υπόλοιμα κάποιοι ιδιώτες. Όμως, ο βασικός στόχος είναι να δημιουργήσουμε τοπικά σχέδια διαχείρισης, όπου εκεί θα γίνεται μείωση των απορριμμάτων σε ένα πολύ μεγάλο επίπεδο, και από εκεί και πέρα το υπόλοιμα το οποίο θα έχουμε μπορεί να γίνεται αντικείμενο διαχείρισης και να επεξεργάζεται από τους χυτοί που θα δημιουργηθούν. Αν στο διάστημα αυτό, 2-3 χρόνια, χρειαστεί ένα κομμάτι αυτού του υπολείμματος να διαχειριστεί και από κάποιους ιδιώτες, θα γίνει μια σύμβαση η οποία θα έχει χρονοδιάγραμμα και ημερομηνία λήξης.